Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι που βρισκόμαστε στον όμορφο Πειραιά μας και παρουσιάζουμε το έργο μας, το musical μας με τίτλο «Σαν παραμύθι». Είναι ένα έργο που προκαλεί γνήσια συναισθήματα, μια τρυφερή και όμορφη ιστορία, επηρεασμένη από το musical «Ωραία μου κυρία» και την ιστορία της Ταχτοπούτας. Το έργο γράφτηκε το 2019 από εμένα, μουσική, στίχη, κείμενα και σκηνοθεσία δική μου. Τα παιδιά που παίζουν είναι από τη Λακωνία, από το όμορφο Γήθιο, που τα τελευταία χρόνια είμαι εκπαιδευτικός εκεί. Και είναι παιδιά σχολείου, δηλαδή ετών από 10 έως 17. Ο πιανίστας μας εδώ που μας συνοδεύει τη μουσική εκτέλεση του έργου είναι ο Γιώργος Οδαρμής. Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι λοιπόν που παρουσιάζουμε σε ένα τέτοιο μεγαλοπρεπή χώρο και ιστορικό το musical «Σαν παραμύθι» στον Πειραϊκό Σύνδεσμο. Αισθάνομαι πολύ συγκινημένος που συμμετέχω και σαν πιανίστα στην παράσταση «Σαν παραμύθι». Το έχω παίξει πάρα πολλές φορές και είμαι πολύ χαρούμενος που παίζουμε στον Πειραιά μας που γεννηθήκαμε. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που φέραμε αυτή την παράσταση, την όμορφη παράσταση από το Γήθιο στον Πειραιά, από την Ανατολική Μάνη στον Πειραιά, και θα απολαύσουμε σήμερα ένα musical της Ειρήνης Δαρμή και του Γιώργου Δαρμή, των δύο αυτών υπέροχων μουσικών, των δύο ταλέντων της μουσικής όντως. Η Ειρήνη είναι σοπράνο μουσικολόγος και ο Γιώργος είναι ταλαντούχος σολίστας, βραβευμένος. Και την ομάδα την οποία έχουν δημιουργήσει από το μηδέν, τη δημιούργησαν μόνοι τους. Έφτιαξαν δηλαδή ένα θεατρικό, έτσι ένα υβριδικό θα έλεγα. Είναι δικιά τους επινόηση, η μουσική. Και είμαστε ευτυχείς που μπορούμε και στηρίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες, αυτά τα παιδιά, και να προσφέρουν και στον Πειραιά έτσι, αυτό το πολύ ωραίο θέαμα. Κάθε θεατρικό έχει κρύβει και ένα μήνυμα στο τέλος, έτσι. Είναι μια δημιουργική διέξοδος, ένας τρόπος έτσι να ξεφύγει το μυαλό, να μπούμε σε μια άλλη θέση. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου στο μέλλον ως μια ηθοποιό ή μια τραγουδίστρια? Ναι, παράλληλα με κάτι άλλο. Γιατί? Δεν είναι επάγγελμα που έχει απαραίτητα επαγγελματική αποκατάσταση. Εσείς το όνομά σας? Ιωάννα Μπουτεράκου. Πειραιώτησα φαντάζομαι, έτσι? Όχι, από το Γήθιο. Από το Γήθιο και εσείς? Όλοι από το Γήθιο είστε, παιδιά? Μπράβο. Πρώτη φορά σου ανήδη και εσύ? Ναι, και εγώ πρώτη φορά. Πρώτη φορά σου ανήδη. Τι έχεις αποκομίσει? Και εγώ έτσι είναι ένας τρόπος να βγαίνουμε λίγο από όλη την καθημερινότητα και αυτό. Γνώρισα τα παιδιά, έτσι περισσότερο, είναι πολύ ωραίο. Και φαντάζεσαι στον αυτό ως ηθοποιό ή ως τραγουδιστή? Σαν χόμπι, ναι, τώρα σαν επάγγελμα δεν ξέρω. Δεν έχω σκεφτεί τον εαυτό μου να προχωρήσω. Θα ήθελα να συνεργαστώ, να συνεχίσω με την κυρία Δαρμή. Είναι κάτι πολύ όμορφο το όλο κόνσερτ. Και γενικά είναι ένα ωραίο feeling να είμαστε πάνω στη σκηνή και να δημιουργούμε στήματα στον κάτω κόσμο που μας παρακολουθεί. Τραγούδι ή θέατρο? Θέατρο. Θέατρο. Και τραγούδι. Τραγουδάς κιόλας, φαντάζομαι. Τραγουδάω, ναι, τραγουδά, αλλά προτιμώ κυρίως το θέατρο. Πρώτη φορά? Όχι, όχι. Α, είσαι έμπειρος, Μάλιστα. Τραγούδι ή θέατρο, τι προτιμάς από τα δύο? Και τα δύο. Και τα δύο. Δεν υπάρχει σύγκριση. Αγαπημένος τραγουδιστής? Δεν έχω, ακούω πολύ. Ηθοποιός? Το Hollywood θα μου πεις. Από το Hollywood. Λεωνάρντο Ντικάπριο. Του μοιάζεις και λίγο. Τι έχεις αποκομίσει και εσύ από αυτή την παράσταση? Κάθε παράσταση κρύβει και ένα μήνυμα. Εγώ πιστεύω πως μέσα από τις παραστάσεις και τις πρόβες και όλα αυτά γνωρίζουμε καινούργια άτομα, κοινωνικοποιόμαστε και βελτιωνόμαστε κάθε φορά. Είναι ωραίο το να σε βλέπει, κόσμος και να παίζει σε μια παράσταση, και είναι και έχεις ένα άγχος το οποίο σου δημιουργείται, αλλά με το που μπαίνεις στη σκηνή κάνεις ένα κλικ και μετά ξεχνιέσαι. Θα προέτρεπες άλλα παιδιά της ηλικίας σου να στραφούν προς την τέχνη, προς το θέατρο, προς το τραγούδι? Ναι, πιστεύω, γιατί ανοίγονται σε καινούργιους ορίζοντες. Η εμπειρία σου μέχρι στιγμής από τις πρόβες, από το μήνυμα που θέλει να περάσει το έργο, ποια είναι? Γενικά στις πρόβες είναι ένα ευχάριστο κλίμα και περνάει ένα μήνυμα ότι πάντα το καλό νικάει στο τέλος. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Πολύ ωραίο μήνυμα, γιατί πρέπει να δίνουμε μια νότα αισιοδοξίας
στις ημέρες αυτές τις ζωφερές που ζούμε με πολέμους και αρρώστιες. Τραγούδι ή θέατρο? Προσωπικά προτιμώ το θέατρο, γιατί είμαι και πιο καλή σε αυτό και με βοηθάει να εκφράσω και καλύτερα τα συναισθήματά μου, το μεταδώσω. Στο musical έχεις ξαναδοκιμαστεί ή είναι η πρώτη φορά? Έχουμε κάνει κάτι παραστάσεις, αλλά πρώτη φορά στον Πειραιά 20. Αγαπημένη ηθοποιός? Βάσο Λασκαράκη, νομίζω. Βάσο. Προέτρεπες άλλα παιδιά στην ηλικία σου να ασχοληθούν, να δοκιμάσουν τουλάχιστον? Άμα τους αρέσει, καλά θα να δοκιμάσουν για να έχουν εμπειρίες και να αποφασίσουν μετά το ποιο επάγγελμα θέλουν να ακολουθήσουν. Πρώτη φορά στο Σανίδι? Ναι, πρώτη φορά. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που είμαι εδώ και φέραμε ένα musical που το έχουμε κάνει πολλές πρόβες και έχουμε ρίξει αρκετό κόπο. Και είναι μεγάλη συγκίνηση που ήρθαμε και εδώ πέρα, ειδικά στον Πειραιά, στην Αθήνα. Και είναι ξεχωριστά τα συναισθήματα αυτή τη στιγμή. Έχεις ξαναπαίξει μπροστά σε τόσο κόσμο? Σε τόσο κόσμο δεν έχω ξαναπαίξει, είναι η αλήθεια. Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά πιστεύω ότι θα ξεπεράσω. Προτιμάω το θέατρο, γιατί πιστεύω ότι μπαίνεις και σε ρόλους και σε καταστάσεις που δεν έχεις ξαναμπεί. Και το προτιμάω αυτό. Θα προέτρεπες παιδιά της ηλικίας σου να κάνουν το βήμα και να δοκιμάσουν τον εαυτό τους σε ρόλους ή στο τραγούδι, στο musical ή στο... Σαν ίδιο ηθοποιοί? Ναι, θα το πρότεινα, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που ασχολείσαι και κάνεις πολλά πράγματα δημιουργικά και δημιουργείς και εμπειρίες κιόλας, δοκιμάζεις τα καινούργια πράγματα. Είναι ένα πολύ καλό βήμα για όλους μας και ειδικά σε ένα θέατρο, γιατί μετά μπορεί να βγαίνεις και σε πολύ κόσμο, να λες λόγους και διάφορα. Αγαπημένη ηθοποιός? Ηθοποιός, άντρας. Αυτή τη στιγμή είναι η Αθηνά Οικονομάκου. Mm-hmm. Έχω δει αρκετές σειρές που παίζει και τα λοιπά. Και είναι μια πολύ ξεχωριστή ηθοποιός για μένα. Θα σκεφτώσουν τον εαυτό σου στο μέλλον ως ηθοποιό? Ως ηθοποιός βέβαια μπορώ να πω ότι δεν θα τον σκεφτόμουν να μπω σε αυτή τη θέση. Αλλά θα μου άρεσε να το έχω ως χόμπι και να συμμετέχω σε διάφορα θεατρικά.